Erasmus Plus Program for Sustainable. Γεια σας. Με λένε Αφροδίτη. Είμαι μαθήτρια του Λυκείου Βραχνέικων. Γεια σας. Με λένε Νίκο. Είμαι και εγώ μαθητής του Λυκείου Βραχνέικων. Είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε τις εμπειρίες μας από το πρόγραμμα Erasmus Plus. Θυμάσαι Αφροδίτη τον τίτλο του προγράμματος? Φυσικά και το θυμάμαι. Δράσε βιώσιμα. Δίδαξε τοπικά. Μοίρασε παγκόσμια. Δημιούργησε συνεργατικά. For sustainable. Είναι φανταστικό που γορίζουμε συμμαθητές από το Βέλγιο, την Γερμανία και την Ισπανία. Και αυτοί από την Ελλάδα. Το πρόγραμμα έχει 4 θεματικές. Μία για κάθε χώρα. Τρόφιμα στο Βέλγιο. Νερό στην Ελλάδα. Σκουπίδια στην Γερμανία και ενέργεια στην Ισπανία. Γεια σας και από μένα. Σε κάθε συνάντηση υλοποιούνται δράσεις σχετικές με την θεματική. Η γλώσσα επικοινωνίας είναι η αγγλική. Όλο το υλικό που παράγεται είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 2 έτη. Θα γίνουν 7 συναντήσεις. 3 μεταξύ συντονιστών. 4 με μαθητές και εκπαιδευτικούς. Τον Οκτώβριο εμακτήρια συνάντηση συντονιστών στα Βραχνέικα. Τον Ιανουάριο πρώτη συνάντηση με μαθητές στο Βέλγιο. Τον Απρίλιο δεύτερη συνάντηση με μαθητές και πάλι στα Βραχνέικα. Τον Σεπτέμβριο μόνο συντονιστές στο Βέλγιο. Τον Νοέμβριο δράσεις με μαθητές στην Γερμανία. Τον Μάρτιο δράσεις με μαθητές στην Ισπανία. Τελική συνάντηση συντονιστών στην Ισπανία. Ας δούμε τώρα κάποια χαρακτηριστικά του προγράμματος. Οι μαθητές φιλοξενούνται από τους συμμαθητές τους. Θα μετακινηθούν συνολικά 18 μαθητές και 4 εκπαιδευτικοί. Όλα τα έξοδα καλύπτονται από το πρόγραμμα. Οι συναντήσεις δράσεων με μαθητές διαρκούν 7 ημέρες. Ας πούμε κάποια πράγματα για την ελληνική ομάδα. Αποτελείται από 24 μαθητές της Α και Β τάξης. 13 κορίτσια και 11 αγόρια. Οι 18 φιλοξένησαν στην συνάντηση του Απριλίου συμμαθητές από τις άλλες χώρες. Οι 5 ταξίδεψαν στο Βέλγιο, οι 7 θα ταξιδέψουν στην Γερμανία και οι 6 στην Ισπανία. Η παιδαγωγική ομάδα αποτελείται από 5 εκπαιδευτικούς. Να σας συστήσω την παιδαγωγική ομάδα. Την κυρία Μαρία Βάσιου. Την κυρία Μαργαρίτα Μπίστα. Την κυρία Ευσταθία Ψουράκη. Τον κύριο Αναστάσιο Χασκόπουλο. Και τον συντονιστή του προγράμματος, κύριο Θωμά Σοφία. Και αυτή είναι η ομάδα Erasmus του σχολείου μας. Τώρα θα δούμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία που φέρνει το πρόγραμμα Erasmus όσον αφορά την ποιότητα στην εκπαίδευση στο σχολείο μας. Οι μαθητές μας συνεργάζονται με συμμαθητές τους από χώρες της Ευρώπης. Ως φιλοξενούμενοι σε τοπικές οικογένειες, γνωρίζουν την καθημερινότητα, τα ήθη και έθιμα της χώρας. Διευρύνει τις οπτικές παραστάσεις, τις γνώσεις και τις δεξιότητες μέσω της άτυπης μάθησης με την επαφή και επικοινωνία σε νέα πολιτιστικά περιβάλλοντα. Γνωρίζουν τον πολιτισμό, την κουλτούρα και την νοοτροπία του λαού. Αντιμετωπίζονται τυχόν ξενοφοβικές τάσεις, βελτιώνει τις πολιτιστικές και κοινωνικές δεξιότητες και βγάζουν μαθητές και εκπαιδευτικούς από το μικρό κόσμο της σχολικής μονάδας. Βελτιώνουν τις δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα και στις νέες τεχνολογίες. Γνωρίζουν και συγκρίνουν άλλα εκπαιδευτικά συστήματα. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με ξένους εκπαιδευτικούς και υιοθετούν καλές πρακτικές διδασκαλίας. Το σχολείο ενισχύεται οικονομικά. Να αναφέρουμε επίσης και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που θα περιέχει όλες τις μεθόδους διδασκαλίας που θα δημιουργηθούν στην διάρκεια του προγράμματος. Ραδιοφωνικές εκπομπές σχετικές με το θέμα μας που θα μεταδοθούν από το διαδικτυακό ευρωπαϊκό μαθητικό ραδιόφωνο. Εφαρμογή σε λειτουργικό Android για κινητά τηλέφωνα και tablet. Βίντεο σποτ με μηνύματα βιωσιμότητας που φιλοξενούνται στο YouTube κανάλι μας. Ιστοσελίδα που περιέχει πληροφορίες και προβάλλει όλες τις δράσεις του προγράμματος. Και πολλές άλλες δραστηριότητες που μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Η δημιουργία και υλοποίηση της ιστοσελίδας γίνεται από την ελληνική ομάδα. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε στο www.4sustainable.eu.
Τώρα θα σας παρουσιάσουμε στιγμιότυπα από τις δράσεις μας την τρέχουσα σχολική χρονιά. Να σημειώσουμε ότι το λογότυπο που βλέπετε δημιουργήθηκε από την Ελεάνα Χωράη τη Σιδερή και ψηφίστηκε ως επίσημο λογότυπο του προγράμματος. Σαφώς μια διάκριση για το σχολείο μας. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και καλό καλοκαίρι.